Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνομιλήσουμε με τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γιώργιο Ιφαντή, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να συζητήσουμε μαζί του τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλησπέρα, κύριε Ιφαντή. Καλησπέρα σας, κύριε Κινέζου. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε κοντά μας και συνομιλείτε μαζί μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στον πόλεμο της Παλαιστίνης. Κύριε Κινέζου, στην Παλαιστίνη έχουμε μία γενοκτονία σε αργή κίνηση και την διαπράττει το Ισραήλ μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στις 7 Οκτωβρίου και η οποία ήταν αυτή καθ' αυτή ένα έγκλημα πολέμου, διότι οι αντάρτες της Χαμάς στόχευσαν κατ' εξοχήν αμάχους. Όχι ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει αμάχους και πριν και μετά από αυτό, αλλά το ένα έγκλημα θα πρέπει να είναι σαφές στους Έλληνες ακροατές ότι δεν δικαιολογεί το άλλο. Λοιπόν, είναι ένα έγκλημα σε αργή κίνηση που σκοπό έχει να εξαλείψει τους Παλαιστινίους από τη Γάζα, να ανοίξει κάποιες τρύπες στον τοίχο που χωρίζει, που έχουν χτίσει οι Αιγύπτιοι για να προστατεύει τα σύνορα, αντίστοιχο με αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς στον Εύρο, και να περάσουν στην Αίγυπτο και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Όποιος μένει βόρεια του τείχους πεθαίνει, όποιος περνάει νότια του τείχους ζει. Σε αυτό το δίλημα μπαίνουν οι Παλαιστίνοι και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα δίνουν πλήρη χρόνο στο Ισραήλ να πετύχει αυτό το στόχο. Μετά τι θα ακολουθήσει? Θα ακολουθήσει η επίλυση του προβλήματος με την ίδια μέθοδο στη Δυτική Όχθη, όπου εκεί ζουν άλλα 2,5 εκατομμύρια και περισσότερα, ίσως 3, και αν βάλουμε και τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς Άραβες, δηλαδή τους Άραβες που είναι πολίτες του Ισραήλ, υπήρχαν μέσα στις περιοχές που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948, φτάνουμε στα 4 εκατομμύρια. Και αυτοί θα πρέπει να φύγουν, και δεν υπάρχουν πολλές μεθόδους, είναι η μέθοδος της εθνοκάθαρσης, να σπρωχθούν προς την Ιορδανία ή προς όποιον ήθελε να τους πάρει. Αυτή είναι η εξέλιξη. Κύριε Ιφαντή, έχουμε ακόμα ένα μέτωπο ανοιχτό, αυτό στο Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο. Εκεί πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Στην Ουκρανία, η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο, έχει μείνει από πολεμοφόδια και κυρίως από ανθρώπινο δυναμικό. Η πρόταση Μακρόν να στείλουμε δυτικούς στρατιώτες, ομιλία φεύτης. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει την τάση να ταυτίζει τη χώρα με την πλευρά που θα χάσει τον πόλεμο, παραβλέποντας το γεγονός ότι στην περιοχή της Μαριούπολης αλλά και σε ολόκληρη τη Ρωσία υπάρχουν ελληνικές κοινότητες οι οποίες θα πληρώσουν το μάρμαρο της πολιτικής του. Η Ρωσία δεν είναι κράτος δικαίου, δεν είναι όμως και ανόητη. Βλέπουν τι κάνει η Ελλάδα και θα τιμωρήσουν αυτό που μπορούν να τιμωρήσουν πάρα πολύ εύκολα, που είναι οι ελληνικές κοινότητες, μακροπρόθεσμα, δηλαδή θα προσπαθήσουν να διαταράξουν τους δεσμούς τους με την Ελλάδα, να τις αφομοιώσουν, να τις ρωσοποιήσουν κτλ. Αλλά ποιος δίνει δεκάρα στην κυβέρνηση 41% για αυτά τα θέματα? Η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο, η Ρωσία δεν τον κερδίζει όπως θα ήθελε όταν ξεκίνησε την επίθεση, αλλά τον κερδίζει, και θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι όποιος αρχίζει τον πόλεμο με τη Ρωσία, ιστορικά η εμπειρία είναι ότι στην αρχή έχει μεγάλες νίκες. Το τέλος όμως είναι γνωστό. Οι Ρώσοι παρελάβουν στην πρωτεύουσά του. Και με τους Γάλλους έγινε, τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, τα ρωσικά στρατεύματα παρήλασαν μετά την εκστρατεία του Ναπολέοντα μέσα στο Παρίσι. Και με τους Γερμανούς έγινε. Και καλό είναι να το θυμούνται ξανά οι Ευρωπαίοι αυτό, ότι οι Ρώσοι έχουν αυτή την μαγική ιδιότητα, κερδίζουν τον πόλεμο στο τέλος
και όσο πάει το πράγμα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είναι και αμήλικτοι με τους ηττημένους. Mm. Αυτά επειδή είδαμε όλοι ότι η Γερμανία αξιωματική όχι μόνο επέλεγαν στόχους, πολιτικούς στόχους, μια γέφυρα και αποθήκες πυρομαχικών βεβαίως στην Κρυμαία, όχι μόνο με μέσα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Στρατού θα παρέδιδαν τους πυράβλους Ουκρανούς, αλλά συνομιλούσαν μαζί τους λέγοντας μην μπλεχτεί κανένας Αμερικανός εκεί, κανένας τύπος με Αμερικάνικη προφορά και αλλάξει τη στοχοθεσία. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι και πάνω από τον Ουκρανό που τύπης θα πατούσε το κουμπί. Αυτά. Κύριε Ιφαντή, για να σας έρθουμε και στα δικά μας, μιας και βρισκόμαστε και στην ευαίσθητη περιοχή της Ράκης, θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε και τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα υπάρξουν μετά τις 11 Μαρτίου που μεταβαίνει η υφυπουργός των εξωτερικών στην Τουρκία για πολιτικό διάλογο. Η εξέλιξη όμως ήταν στο συνέδριο της Καθημερινής, όπου τρεις πρώην υπουργοί εξωτερικών συνομολόγησαν ότι απαιτείται συνενοχή, συνένεση δηλαδή, για το αδιανόητο, για την συνθηκολόγηση πριν καν δοθεί οποιοδήποτε μάχη. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εκλήθη να σχολιάσει στο ίδιο συνέδριο τη θέση τους. Αυτό είναι η ελληνική στρατηγική. Να δώσουμε το Καστελόριζο για να κρατήσουμε τα υπόλοιπα. Είναι μοιοπική. Όπως μοιοπική είναι και οι τρεις που την συνομολόγησαν σε αυτό το συνέδριο. Και ο κύριος Κοτζιάς μας καλούσε να μην είμαστε μοναχοφάιδες και η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έχει ένα μαύρο ιστορικό στην προσπάθεια να ρυθμίσει επιτέλους ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλαδή να ρυθμίσει την όρεξη της Τουρκίας, και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος ευφιέστερος των τριών έχει πλήρη συνείδηση που οδηγεί η πολιτική η πολιτική του, αλλά φαίνεται ότι τελευταία έχει ζηλώσει την δόξαν του ιερόστρατου. Κύριε Ιφαντή, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχουμε κοντά μας και μιας και διατελέσατε και πρέσβης της Ελλάδας στο Ιράν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που είναι και σε δύο μέρες, θα θέλαμε το δικό σας μήνυμα που θεωρώ ότι έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, επειδή έχει και το Ιράν, θα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα και το δικό σας μήνυμα. Το Ιράν υπήρξε πριν το Ισλάμ μια χώρα μητριαρχική, όπου η κοινωνία ήταν οργανωμένη με βάση την γυναίκα και παραμένει μια τέτοια και με υπό το σιητικό Ισλάμ. Οι Ιρανές, όπως έδειξε και οι πρόσφατες διαδηλώσεις με το χιτζάμπ, αλλά και οι παλιότερες διαδηλώσεις, πρωτοστατούν στις πολιτικές εξελίξεις, πρωτοστατούν στο δρόμο, κατεβαίνουν στο δρόμο και κάνουν αυτό που λίγοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν το κουράγιο να κάνουν, να αντιμετωπίζουν άοπλες δυνάμεις καταστολής, οι οποίες δεν απλώς ασκούν βία, σκοπεύουν, γονατίζουν, σκοπεύουν και εκτελούν εν μέση οδό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτό το μεγάλο πολιτισμό που εκφράζει ο λαός του Ιράν, το έθνος του Ιράν, το οποίο έχει χιλιάδες ετών πορεία και το σημερινό καθεστώς είναι τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι δηλαδή μια ιστορική στιγμή. Και να πω ότι μακριά από κάθε προσπάθεια να αλλάξουν η Δύση το καθεστώς για λογαριασμό του Ιρανικού έθνους, το έθνος του Ιράν και οι γυναίκες του Ιράν θα αλλάξουν το καθεστώς κατά τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν και χωρίς ξένη πατρονία. Αυτό θέλω να πω. Σέβομαι απόλυτα τους αγώνες τους, που δεν είναι μόνο στο χιτζάμπ. Το χιτζάμπ είναι ένα σύμβολο πολιτικής καταπίεσης. Το καθεστώς δηλαδή σου λέει
ότι θα ελέγχει όχι μόνο το τι σκέφτεσαι, το τι ακούς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και το πώς θα είσαι ντυμένος όταν βγαίνεις στον δρόμο. Είναι μια μάχη άνηση. Οι Ιρανές γυναίκες είναι πλέον μορφωμένες. Είναι στην πρωτοπορία των πολιτικών αγώνων στο Ιράν και πιστεύω ότι η νίκη θα είναι με το μέρος τους. Πολύ ωραία. Μια νίκη που όμως θα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που σχεδιάζουν οι διάφοροι πολύ κοντόφθαλμα σε δυτικές πρωτεύουσες προσπαθώντας να κόψουν το Ιράν στα μέτρα τους. Δεν είναι μια κοινωνία το Ιράν η οποία έχει ανάγκη μαθημάτων από την Δύση. Είναι πολύ αρχαιότερη της Δύσης, πολύ πιο αυθύπαρκτη, με έναν μεγάλο πολιτισμό ο οποίος συνδυάζει και πολλές αξίες και πολλά στοιχεία από το δυτικό πολιτισμό, αλλά είναι αυθύπαρκτος. Δεν είναι μια μίμηση, ένα ημιτασιόν πράγμα. Και όποιος έχει απορίες τον παραπέμπω στον Ιρανικό κινηματογράφο, ο οποίος διαπρέπει διεθνώς και ομιλεί αφεαυτού για την κοινωνία η οποία τον παράγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιφαντή. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε μαζί, κύριε Κινέζο. Καλό σας βράδυ και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.